Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Κοιτάξτε τι ωραία. Να το φέρουμε και πιο κοντά λίγο. Να πάμε λίγο εδώ θέλω. Εκεί. Εκεί λέει δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ. Όσο το πλησιάζεις, αυτό απομακρύνεται. Αλλά μικρή κολυμπούσαμε στο δρόμο του φεγγαριού, έτσι, στη θάλασσα. Ωραία ήταν. Τι ωραία που είναι. Αυτό το τόσο όμορφο πράγμα, λοιπόν, το ονόμασαν το φεγγάρι των λουλουδιών. Τι ανόητη γήινη ιδέα. Τι δουλειά έχει αυτό το κόσμημα με τη γήινη υπόσταση. Κοιτάξτε ομορφιά. Κοιτάξτε ομορφιά. Τι να γίνεται εκεί πάνω ρε εσείς. Τι να γίνεται εκεί πάνω άραγε. Θα μάθουμε ποτέ. Τι να γίνεται. Γιατί δεν θα έδινα να ήξερα. Γιατί δεν θα έδινα να γινόταν όντως κάτι εκεί πάνω. Και να μπορούσα να πάω. Και να πετάξω μία κατάμαυρη πέτρα πίσω μου. Σ' όλο ετούτο το πράγμα που λέγεται γη. Κι αν όχι στη φωτεινή πλευρά του, έστω πίσω. Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τι να παίζει. Και να παίζει άραγε κάτι. Ή όλα είναι μπαρούφες. Θα είναι τραγικό να είμαστε μόνοι μας. Το έχετε σκεφτεί. Ναι, ναι, ξέρω, θα μου πείτε... Είναι επικίνδυνο άμα υπάρχουν κι άλλοι, γιατί δεν ξέρουμε τις προθέσεις τους και αν είναι καλύτερα τεχνολογικά από εμάς θα μας φάνε λάχανο και ξέρω εγώ τι. Έτσι δεν πάει όμως. Και ο άνθρωπος τόσους αιώνες δεν καταστρέφει όλα τα κατώτερα είδη από αυτόν. Έχετε αναλογιστεί τι μερίδιο έχουν τα ζώα στον πλανήτη και τι μερίδιο έχουμε εμείς και πόσο χώρο καταλαμβάνουμε εμείς και πόσο χώρο τα ζώα. Και γιατί γίνεται αυτό? Μόνο επειδή έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν το κουβεντιάσαμε με τα ζώα, δεν το διαπραγματευτήκαμε. Αν λοιπόν κάτι υπάρχει εκεί πάνω ή αν όχι εκεί πάνω, τέλος πάντων στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, εγώ πολύ θα ήθελα να μας έκανε μία επίσκεψη και να έβαζε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, να έβαζε στους υπεύθυνους τα πυρηνικά στον κόλο και να τους εκτόξευε στο σύμπαν. Ένα παράδειγμα τρανό. Να καταπολεμούσαν ίσως όλες αυτές τις ασθένειες που ταλαιπωρούν τώρα τον κόσμο εδώ και αιώνες και πάνω απ' όλα αυτή τη μαλακία που λέγεται καρκίνος. Αν είναι καλύτερα από μας τεχνολογικά, να είστε βέβαιοι ότι θα είναι και δίκαιοι και να τα βάλουν όλα στη θέση τους. Αλλά πάντα θα υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Παίζει. Ή είναι όσο πιθανό είναι να υπάρχει μία θρησκεία, τόσο πιθανό είναι να υπάρχει και ζωή εκεί πάνω. Αν είναι έτσι, είναι ψηλοαπογοητευτικά τα πράγματα. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Δεν μου κάνει τη χάρη τώρα, έτσι όπως έχουμε το βίντεο, ρε μάγκες. Εκεί.
Εκεί, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Να κάνει έτσι και να βγει από μέσα και να πάει, να πάει, να πάει, να πάει και να φτάσει εκεί. Τι ωραία θα ήταν. Όνειρο θα ήταν. Άντε. Κοιτάξτε το λίγο ακόμα. Πάω την τζάρκα μου κάτω στη θάλασσα. Αρκετά βραδινή μπορώ να πω. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχουν πράγματα που δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Μόνο με τον εαυτό σου. Αυτό θα κάνω και τώρα. Έχω να μοιραστώ κάποια πράγματα με εμένα. Καλημέρα.